Από σήμερα 5η 12 Ιανουαρίου μέχρι και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, καλεί ο ΕΛΓΑ του ενδιαφερόμενου αγρότε παραγωγού ανά την επικράτεια να υποβάλουν αιτήσει με συνημένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το πρόγραμμα των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων των γνωστών ΨΕΑ του 2009. Τα προγράμματα σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του οργανισμού αφορούν το σύνολο των γεωργοκτηνοτροφικών του δραστηριοτήτων που ζημιώθηκαν από θεομηνίε εκτό των τομέων της αλίας και της ηχθειοκαλλιέργειας. Ειδικότερα η ανακοίνωση του ΕΛΓΑ αναφέρει «Ο ΕΛΓΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσει με συνημένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την 5η 12η Ιανουαρίου μέχρι και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012». Για το σύνολο των γεωργοκτηνοτροφικών του δραστηριοτήτων που ζημιώθηκαν από θεομηνίε, πλημμύρε, κατολιστήσει και δυσμενεί καιρικέ συνθήκε, ανεμοθύελε, υπερβολικέ βροχοπτώσει Υψηλέ θερμοκρασίε κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριο με Δεκέμβριο 2009, εκτό των τομέων τη αλλεία και τη ηχθειοκαλλιέργεια. Για πληροφορίε ή διευκρινήσει, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΓΑ. Μια νομοθετική πρωτοβουλία για τη συμπλήρωση και τον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των δασικών συνεταιρισμών θέτησε διαβούλευση μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2012 το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Πρόκειται για το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δασικές συνεταιριστικές οργανώσεις που αναρτήθηκε προς διαβούλευση στη σχετική ιστοσελίδα. Οι δασικοί συνεταιρισμοί υλοποιούν βασικές δασικές εργασίες και παράγουν πρωτογενή δασικά προϊόντα και μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο αηφόρου διαχείρισης και προστασίας των δασών αλλά και ανάπτυξη μέσα από τη βελτίωση τη ποιότητα των παραγόμενων δασικών προϊόντων καθώ και πρόσθετο εισόδημα απασχόληση στου ορεινού πληθυσμού. Προπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του είναι οι διαχειριστικέ μελέτε δεκαετού ή δεκαπενταετού ισχύω. Οι νέε ρυθμίσει αποσκοπούν να συνδράμουν στη δημιουργία εύρωστων, οργανωμένων και ανταγωνιστικών συνεταιρισμών, να διασφαλίσουν εισόδημα στου δασεργάτε και να βελτιώσουν δραστικά τον τομέα τη διαχείριση και τη εκμετάλλευση των δασών. Αρχαιρεσίε για την ανάδειξη του μόνιμου Προεδρείου έγιναν προημερών στην Ένωση Νέων Αγροτών Πιερία, όπω πληροφορηθήκαμε από σχετική ανακοίνωση στα μέσα μαζική ενημέρωση. Μετά την εκλογή των μελών του, συγκροτήθηκε σε σώμα η Ένωση Νέων Αγροτών Πιερία και το νέο εκλεγμένο Προεδρείο έχει ω εξή. Πρόεδρο Επανεξελέγειο Δημήτρη Δαλαμίτρα. Αντιπρόεδρος ο Αποστόλης Κούρτης, Γενικός Γραμματέας ο Γιάννης Τσιφτίδης, Ταμείας ο Γιάννης Δημαλής, Τακτικά Μέλη η Γιάννης Παντούλης, Αντώνης Παπαγεωργίου, Γιάννης Νταούκας και Αναπληρωματικά Μέλη Νίκο Νίκος Στεφανίδης και Αλέξανδρος Σεμερτζίδης. Αντιπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών εξελέγησαν η Κερασιά Παπούλια, ο Αλέξανδρος Σεμερτζίδης και ο Γιάννης Τσιφτίδης, ενώ για την ελεγκτική οικονομική διαδικασία εξελέγει ο Δημήτρης Κατής. Σίγουρα ο ρόλος της οργάνωσης αυτής είναι πολύ σημαντικός και αναμφισβήτητα περιμένουμε όλοι από τη νέα εκλεγμένη πλέον διοίκηση να ασχοληθούν με θέματα ουσίας βοηθώντας τους νέους αγρότες της πιερίας που βρίσκονται χωρίς κάποιο προσανατολισμό. Τη δινή οικονομική θέση που ήρθαν τους τελευταίους μήνες οι υπάλληλοι 5 ενώσεων αγροτικών συνδεσμών στη Θεσσαλία Παρουσίαζαν οι εργαζόμενοι στη συνάντηση που είχαν με το συντοπίτη του Υφυπουργό Αγροτική Ανάπτυξη Αστέριο Ροντούλη. Πιο συγκεκριμένα στη συνάντηση, παραβρέθησαν εκπρόσωποι τη Ομοσπονδία Συνεταιριστικών Υπαλλήλων των εργαζομένων στη Νεά Φαρσάλων, που δήλωσαν απλήρωτη για 20 μήνε, των εργαζομένων στη Νεά Καρδίτσα, που δήλωσαν προβλήματα στη μισθοδοσία τους από το 1992, των εργαζομένων στη Νεά Αλμυρού που δήλωσαν απλήρωτη για 12 μήνες των εργαζομένων στην ΕΑΣ Ελασσόνας που δήλωσαν απλήρωτη επί 10 μήνες των εργαζομένων στην ΕΑΣ Τρικάλων που δήλωσαν μια απλή καθυστέρηση στην πληρωμή τους και τέλος των εργαζομένων στην ΕΑΣ Λάρισας που δήλωσαν απλήρωτη για 5 συνεχείς μήνες. Ο Υφυπουργός της δηλώσεις του ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας που ήταν σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του νόμου μεταφέρονται αυτοδικαίως στις νέες ΣΑΟ, τονίζοντας πως ειδικά οι εργαζόμενοι σε ΣΑΟ που τίθενται σε εκαθάριση ή διαγράφονται από το Μητρό και πάβουν να λειτουργούν, ουσιαστικά μένουν μετέωροι, μόλον ότι μπορούν να απορροφηθούν κατά προτεραιότητα από άλλες ενεργές ΣΑΟ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ανταποκριτή του ΟΓΑ στην Κατερίνη, γίνεται γνωστό πως οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ μπορούν να προσέρχονται στον ανταποκριτή στην πόλη της Κατερίνης στο ισόγειο του Συνεδριακού Κέντρου Εκάβη που βρίσκεται ως γνωστό στο Δημοτικό Πάρκο της πόλης προκειμένου να σφραγίσουν το βιβλιάριό τους. Προσοχή όμως γιατί είναι απαραίτητη η προσκόμιση του τελευταίου αποκόμματος εισφορών όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Παράλληλα ο ανταποκριτή του ΟΓΑ ενημερώνει ότι από την 1 η 1 2012 στο πλαίσιο της χρήσης ενιαίου συνταγολογίου ΕΟΠΗ έχουν καταργηθεί τα ατομικά συνταγολόγια.